Ενεργειακό Συμβούλιο Φθιώτιδας και η οργανώση της ΚΝΕ στην περιοχή αποχαιρετούμε σήμερα με μεγάλη θλίψη τον σύντροφο Τάσο Χρονά, ένα γνήσιο κομμουνιστή και άξιο στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Η αλήθεια είναι ότι θα χρειάζονταν πολλές ώρες για να αναφέρουμε τα όσα ο σύντροφος Τάσος προσέφερε σε εμάς τους νεότερους που είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε και να τον ζήσουμε από κοντά. Με την ακλόνητη πίστη του στις αρχές, τις αξίες και το επαναστατικό πρόγραμμα του κόμματος, με την ακούραστη και συνεχή του προσπάθεια για το ανέβασμα του ιδεολογικοπολιτικού του επίπεδου της οργάνωσης, ο σύντροφος Τάσος αποτέλεσε για τα μέλη της ΚΝΕ και τους νέους συντρόφους στο κόμμα διαπαιδαγωγητή και πηγή έμπνευσης στον δύσκολο αγώνα που καλούμαστε να δώσουμε. Θα θυμόμαστε τον σύντροφο Τάσο για την ιδιαίτερη φροντίδα που έδειχνε όσον αφορά τη σωστή αφομοίωση και ένταξη των νέων συντρόφων τόσο στο κόμμα όσο και στην ΚΝΕ. Δεν ήταν λίγες οι φορές που ο ίδιος, με δική του πρωτοβουλία και περίσσιο μεράκι, φρόντιζε να προτείνει και να παρουσιάζει στα μέλη και τα στελέχη της ΚΝΕ άρθρα, βιβλία για διάφορα ζητήματα με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού μορφωτικού ρεύματος στις γραμμές μας. Τον θυμόμαστε να μας παροτρύνει να εμπαθύνουμε σε ζητήματα της κοσμοθεωρίας μας, να αγαπάμε το βιβλίο, να κάνουμε τη γνώση δύναμη. Έδειχνε ιδιαίτερη αγάπη και έγνοια για τους κνήτες και τις κνήτησες, αλλά και αυστηρότητα όταν αυτό χρειαζόταν. Στους κομμουνιστές, άλλωστε, δεν αρμόζει να μασάνε τα λόγια τους. Και έτσι ακριβώς ήταν και ο σύντροφος ο Τάσος. Έχοντας λόγο μεστό, λιτό, καθαρό, κάθε τοποθέτηση, κάθε κουβέντα που μας έλεγε, ήταν και μια αφορμή για μας για να αναπτύξουμε παραπέρα τη σκέψη μας το ταξικό και πολιτικό μας κριτήριο. Απόλυτα δεμένος με τις αξίες και τα ιδανικά του κόμματος, ο σύντροφος Τάσος ποτέ δεν θεώρησε τον εαυτό του ανώτερο από τους υπόλοιπους, ακόμα και από εμάς τους νεότερους, που βεβαίως ούτε τις γνώσεις του είχαμε, αλλά ούτε και την ιστορική του διαδρομή ή την εμπειρία του. Πραγματικός στρατιώτης του κόμματος, με τη σεμνότητα που διακρίνει κάθε ακούραστο κομμουνιστή, κάθε τίμιο μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο σύντροφος Τάσος ασχολιόταν με κάθε μικρό και μεγάλο ζήτημα, από όποιο μετερίζει και αν του ζητήθηκε. Σύντροφε Τάσο, κράτησες τη σημαία του κόμματος ψηλά. Η συνέπειά σου, η σταθερή σου αγωνιστική σου πορεία, η αντοχή σου στις δύσκολες καμπές της ταξικής πάλης, η πίστη σου ότι αυτός ο άγιος κόσμος μπορεί να αλλάξει και θα αλλάξει, μας κάνουν να αισθανόμαστε βαρύ το χρέος σήμερα για να ακολουθήσουμε κι εμείς ανταλλόντευτα τον ίδιο δρόμο. Σε αποχαιρετάμε με σεβασμό και περηφάνεια και δίνουμε υπόσχεση κι εμείς οι νέοι κομμουνιστές ότι θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για τους σκοπούς που κι εσύ ο ίδιος πάλευες.